Θεατές, οι παρουσιαστές είναι σε ένα στυλ του τύπου από πού μας τηλεφωνείτε? Από τα... Στις περισσότερες εκπομπές όταν υπάρχει τηλεφωνία. Τα Χανιά, τα πανέμορφα Χανιά. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα. Πολλά φυλάκια στα Χανιά και τα λοιπά. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το στυλ. Όχι σε αυτή την εκπομπή. Όσα πήρε ο Γκαρσία για να κοροϊδεύει τον κόσμο και ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ Αθανασιάδης που το βρίζεται, πόσα παίρνει αυτός? Πόσα παίρνει ο Γκαρσία, ρε λέγε, πόσα? Πόσα παίρνει, ξέρεις ρε? Δεν έφυγε. Ρε καμώ το κεφάλι σου. Σκατά έχει μέσα το κεφάλι σου. Παίρνει παραπάνω λεφτά. Παραπάνω λεφτά από το πρώτο σκόρερ σου. Βλάκα! Αν ποτέ τηλεφωνήσετε στην εκπομπή αυτή, φροντίστε να ξέρετε πόσα παίρνει ο Γκαρσία καλού κακού. Δεν είχε καμιά ερώτηση ξαφνική. Ναι, μην γίνει. Και στην ίδια εκπομπή, πρώτη φορά στην ιστορία της τηλεόρασης, δόθηκε τέτοιος αγώνας από έναν παρουσιαστή για να προστατέψει το δικαίωμα του ανθρώπου που βρίσκεται, του τηλεθεατή που βρίσκεται στο τηλέφωνο να μιλήσει, για να τον κλείσει τελικά. Σταματήστε ρε παιδιά να μιλήσει, ρε γαμώ την ψυχή σας, γαμώ. Θέλετε και σε κανάλι μεγάλο να πάτε. Γαμώ την ψυχή σας, γαμώ να βγει. Απ' τα αυτιά σας να βγει ψυχή. Εγώ φταίω, δεν φταίω. Γαμώ την ψυχή σας. Λέγε ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν ξαναμιλήσετε κανένας. Μέχρι να φύγουμε, δεν ξαναμιλήσετε, γαμώ την πάντα. Ακούς. Επόμενη γραμμή. Κάτσε ρε πουλάκι! Αυτό ήταν κατηγορία αυτιάς! Είχε κακό φεγγσούι! Ήταν κατηγορία αυτιάς αυτό με τον υπουργό. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα τα πούμε. Ναι, ναι, ναι! Λοιπόν, γεια σας! Πάμε σε διάλειμμα.